το παιχνίδι είναι για αυτή, ξέφυγε τα τελευταία λεπτά από μια στιγμένη φάση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει offside στον κόρτο Ολυμπιακού, είναι η ίδια ευθεία. Η ίδια ευθεία βγαίνει υπέρ του επιθετικού. Η διαιτησία τα σπόρια τα έδωσε στον Ολυμπιακό προς το τέλος ειδικά. Το 75 και μετά τα σποράκια τα έδωσε στον Ολυμπιακό, του πήγε και ο διαιτητής. Δεν του πήγε το παιχνίδι, το πάω καλό στο πρώτο ημίχρονο, για άλλη μια φορά κάνει παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Δεν αναζήτησε την επιτυχία στο δεύτερο ημίχρονο, ξεδόλεψε η ισοπαλία, φάνηκε από την αλλαγή του προποντή του Ολυμπιακού ότι αναζητούσε ο Ολυμπιακός περισσότερο το αποτέλεσμα, το ήθελε περισσότερο το αποτέλεσμα, το πάω βολευόταν με το σύνδι. Δεν ξέρω αν ήταν ο Παπάζογλου, πρέπει να το ελέγξουμε αυτό. Δεν ξέρω αν ήταν ο Παπάζογλου στην αποστολή. Δεν το ξέρω. Αν ήταν ο Παπάζογλου στην αποστολή και δεν μπήκε, είναι καθαρό το θέμα της οθυμοσάντος που είναι για την ισοπαλία. Δεν ξέρω όμως. Γιατί και ο Ολυμπιακός έπαιξε με δύο φόρους στο τέλος, δύο ήταν στην αποστολή. Οπότε μπορεί να κατηγορήσει με τον Σάντος αν δεν τον είχε στην αποστολή τον Παπάζογλου. Δεν μπορούσε να προβλέψει έναν τραυματισμό του Μουσιλίμοβιτς. Σε ατομικό επίπεδο πάω πήγε καλά στο χώρο του κέντρου, δεν έχασε την μοναμαχία, όχι σε κανένα πολλά φάου. Στην πλάγια γραμμή έπαιξε πολύ από αριστερά, έκανε πολλές επιθέσεις από εκεί. Αλλά η έλλειψη του σέντερ για άλλη μια φορά φάνηκε σε τρεις τέτοιες περιπτώσεις πολύ καθαρά. Μπορώ να μιλήσω και για ατυχία, γιατί στο 85 έχει το δοκάρι ο Πάο. Κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια σε τερμό φιλομένο. Αυτό δεν το βλέπαμε αυτό που σκλήμαμε σε καμία περίπτωση. Πάρσιμο μπάλας και σούτ, εκεί θα μπορούσε να γίνει πλασέ. Γενικά το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο στο να μην ισοπαλώ. Νομίζω ότι έτσι όπως πήγε το παιχνίδι δεν δίκαιο το Ολυμπιακό στη νίκη. Δεν έκανε κάτι στο χαρακτηριστικό, ούτε κατευθείαν μπάλα σούτ. Και παρά το γεγονός ότι ο Πάο δέχτηκε τέρμα στα τελευταία λεπτά, ήταν το πρώτο παιχνίδι μετά το 70-75, δεν έχασε τον έλεγχο. Δηλαδή είχε αυτός πολλές δυνάμεις, ανέβηκε ψηλά, μάρκαρε ψηλά και απαγορευτής απόψεως, δηλαδή η κατάσταση ήταν καλή, τα καλύτερα από τα άλλα παιχνίδια, ήταν πολύ καλύτερος. Διαμαρτύρονται για τον κάπο, εδώ πάνε στην Μικράς Ασίας σε ένα υπαοξίδι να αναρτήσουν τις ευθύνες στον Καρκάτσο, ο Πάοκ δεν έχει διαιτησία καλή. Φωνάζουν τώρα εδώ έξω από το υπαοξίδι για διαιτησία και στην Τρίπολη. Φωνάζουν και εδώ. Φωνάζουν, αλλά έτσι είναι. Όταν παίζει ο πρόεδρο της ΕΠΟ και το κάνει πρόεδρο, αντιπρόεδρο της ΠΑΕΠΑΟΚ και τον έχει και μέτωπο, φυσικά είναι να σε πολεμήσουν οι αντίπαλοι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ Βεργάτης δεν είναι προσφέρει στο ΠΑΟΚ σε αυτό το τομέα και φαντάζομαι ότι οι ΠΑΟΚΣΙΡΙΣ θα βγουν βράδυ στα ραδιόφωνα αυτό τα που άρεσε. Τα έχω σημειώσει εδώ. Οι Σκαριόλα είναι τον κάπο, δεν φωνάζουν. Λοιπόν, πάμε τώρα τον Άρη. Δεν φωνάζει. Ποιο βρίζει αυτό. Το κάπο βρίζει. Ποιο βρίζει. Πατήντα το Άρης έπαιξε για να κερδίσει. Και δεν βρίσκει ούτε πήγε να κλέψει το αποτέλεσμα. Ένα, δεύτερο. Ακολούθησε το γρήγορο ρυθμό του παιχνιδιού μέχρι το 90. Αυτός ο κάκος, πες τον να, αυτός ο κάκος, τάτερα στο χέρι. Τον κάκο τάτερα στο χέρι, πες τον να. Εδώ, να σε δεις. Τον κάκο τάτερα στο χέρι. Τάτερα στο χέρι τον κάκο. Προϊόν του Καγκάτση είναι, ξέρεις. Ο κάκος. Προϊόν. Προϊόν, τώρα αυτό με το αεροδρόμιο δεν μου φτάσει, να το αφήσω να πεις. Ο Καγκάτσης λέει για τον κάκο. Προϊόν είναι, ψέπω. Ό,τι σπέρνεις δεν είναι, έχεις δίκιο. Συγχυσμένος. Ο κάκος θέλει, καταλαβαίνεις, θα σου πω κάτι. Όταν ο Καγκάτσης πήγε τον κάκο, ήταν πρόεδρος του ΕΠΟ, ναι. Προϊόν του Καγκάτσης. Νομίζω πρέπει να πάτε μικρά σας ή εσένα και να διαμαρτυρηθείτε κύριε. Πάτησε σε πολύ περιοχή ο Άρης για τέτοιο παιχνίδι. Είχε στόπερ για φίλημα, τον Ρονάλντο και τον Ανασούτη. Μεγάλο παιχνίδι και δύο στόπερ για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή. Αράνο με καλά στοιχεία από τη μια πλευρά λαγιοκοπήσεις αλλά και προβλήματα στα μαρκαρίσματα. Είχε προβλήματα σήμερα. Βγήκε μπροστά όμως πολλές φορές. Είχε ρυθμό και πατήματα. Είχε και κακές στιγμές μας αλπικίδι. Ο Ναυτή με προβλήματα στο ρόγο αμυντικά. Ο Φλάβιο με προβλήματα στο ρόγο αμυντικά. Ο Γκαρσιά με προβλήματα στο ρόγο αμυντικά. Δηλαδή το ρόγο δεν βοήθησε τον Άρη στο ανασταλτικό κομμάτι. Κόκκι έτρεξε μόνο στη μάρκαρε, έκανε φάουλ, επιθετικά ήταν ανύπαρκτο. Αύριο δεν εξετάζονται αυτό το γκολ, αλλά όταν πηγαίνεις με δύο τέτοιες ευκαιρίες στο Άκα και τις κάνεις και τις δύο, δεν δικαιούσε αποτέλεσμα. Ο Αμπρέου ήταν ο μοιραίος ποδοσφαιριστής του Άρη.
διαφορετική αριστερή πλευρά συμπεριφορά στην διαφορετική δεξιά πλευρά. Και ο Άρης δεξιά ήταν καλύτερος και στα μαρκαρίσματά του. Πιστεύω ότι ο Λέτο ταλαιπώρησε, αλλά βοήθησε πολύ τα βοηθήματα και ο Ρώμος από την άλλη πλευρά. Την άλλη πλευρά ο Ρώμος δεν βοήθησε. Για την πλάγια γραμμή μιλάω. Για τον άξονα ήταν τραγικός ο Ρώμος. Η στρατηγική του Άρη, το 1975 και μετά, με παίκτες υποδιέστερους, γυρίζεις πίσω κύριε Άρη, δεν ακολουθείς τον ρυθμό του Παναθηναϊκού και προσπαθείς να τον σπάσεις, να τον χαλάσεις. Με passing game, με πεσήματα κάτω, με φάουλ τα οποία δεν κερδίζεις κτλ. Πολύ καλό ρυθμό ο Παναθηναϊκός παρά το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Η διαφορά από το 1975 μέχρι το 1990 ήταν τα καλά αμυντικά κάπου του Παναθηναϊκού, Καρακούνηση και Κατσουράνης, ιδιαίτερα ο Κατσουράνης που πάτησε πολύ περιοχή. Και εκεί έγινε και διαφορά. Η πλάγια γραμμή με το Σαλβικίδη και τα πατήματα του Κατσουράνη που φάνηκε επικίνδυνο, το είπαμε και live, που φοβόμαστε τον Κατσουράνη και δεν πάνε έκανε τη δουλειά ο Κατσουράνης. Ο Ηρακλής είχε την ευτυχία να ακυρώσει ένα κανονικό γκολ της Λάρισας το παιχνίδι ο διαιτητής, εκεί όπου ο Κατσαβίος έχασε τη μονομαχία. Κρατάω μόνο το αποτέλεσμα. Αμυντικά προβλήματα, επιθετικά καλός, πιο δίκαιο αποτέλεσμα η ισοπαλία πιστεύω. Εντάξει, κρατάω μόνο το αποτέλεσμα από αυτό το παιχνίδι. Τι άλλο μου να πω. Παθρακικό. Τι παθρακικό. Σαν παθρακικός. Είδα το μάτς. Το δεύτερο ημίχρονο να σου πω την αλήθεια. Θα μπορούσε ο Παθρακικός να ισοφαρίσει, κλασικές ευκαιρίες. Τα Γιάννα δεν τα είδα. Τη Λεβαδιά δεν την είδα. Τη διάσημη Λεβαδιά την είδα. Αυτά ήταν, δεν ήταν τίποτα άλλο. Δεν ξέρω τι αντιδράσει των Παοξίδων. Όσο του ήταν εκκλησία. Μετά το 1-1 ούτε μπουκάλι ούτε τίποτα. Έτσι χαρτάκια πέφτουν εκεί. Φοβερό. Καλή εβδομάδα, παιδιά.